Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 20 πράγματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε καθάριση μέσα στην καραντίνα. Ίσως είναι πράγματα που δεν ξεκαθαρίσαμε ποτέ, ίσως είναι πράγματα που μας ξέφυγαν στην προηγούμενη καραντίνα, ίσως είναι πράγματα που ξαναμαζεύτηκαν από την πρώτη καραντίνα μέχρι τη δεύτερη. Καταλάβατε! Παρεμπιπτόντως, το μακιγιάζ αυτό έχει γυριστεί σε βίντεο, ανέβηκε προχθές. Θα έχω link γι' αυτό κάτω στο κουτί των πληροφοριών. Είμαστε εδώ λοιπόν για να δούμε 20 πράγματα από τα οποία θα μπορούσαμε να ξαλαφρώσουμε ανεξαρτήτως απομόνωσης. Εάν λοιπόν σας ακούγεται καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο πράγμα από το οποίο μπορούμε να παλεγούμε είναι οτιδήποτε λιγμένο. Λιγμένα προϊόντα, λιγμένα τρόφιμα, μπαχαρικά, κρέμες, skincare. Όσον αφορά το μακιγιάζ τουλάχιστον, αλλά και τα φάρμακα, γράφουν πάνω στη συσκευασία ή μέσα στη συσκευασία την ημερομηνία λήξης ή τη διάρκεια ζωής από τη στιγμή που θα ανοιχτούν. Οπότε καλό είναι να έχουμε το νου μας σε αυτά. Ό,τι δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσουμε πια, μπορούμε να το πετάξουμε ή να το ανακυκλώσουμε. Δεύτερο πράγμα από το οποίο μπορούμε να παλαγούμε. Ρούχα που δεν μας κάνουν πια. Και εδώ χωράει ένας μεγάλος αστερίσκος, γιατί όπως ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν είμαι της άποψης του ότι ρούχο δεν έχουμε βάλει επί ένα χρόνο να το διώχνουμε. Μπορεί αυτό το χρόνο να προηγήθηκαν πολλά απρόπτα, να μην είχαμε την ευκαιρία να φορέσουμε τα ωραία μας ρούχα έξω. Γκουγκουγκου 2020. Μπορεί να περάσαμε εγκυμοσύνη ή οτιδήποτε τέτοιο. Άρα να είναι ρούχα που μας αρέσουν και σκοπεύουμε να ξαναβάλουμε στο μέλλον. Δεν αναφέρομαι λοιπόν σε αυτά. Αναφέρομαι κυρίως σε ρούχα που δεν μας κάνουν, αλλά δεν μας αρέσουν κιόλας, δηλαδή μας είναι πια αδιάφορα. Αν είμαστε χλιαροί απέναντι σε αυτό και δεν μας κάνει από πάνω, ίσως ήρθε πια η ώρα να το διώξουμε, να το κάνουμε κάπου δωρεά. Τρίτο πράγμα που μπορούμε να διώξουμε είναι τα ταλαιπωρημένα, τρύπια και φθαρμένα εσώρουχα και πιτζάμες. Φαντάζομαι όλοι έχουμε από ένα τέτοιο. Δεν είναι ότι πρέπει ντε και καλά να το πετάξουμε για να κυκλοφορούμε μέσα στο σπίτι με το τακούνι και το πασούμι με τη φουντίτσα μπροστά. Απλώς θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο και για την ψυχολογία μας το να φοράμε ρούχα και μέσα στο σπίτι τα οποία, αν δεν είναι ολοκένουργια, καλό είναι τουλάχιστον να τα θεωρούμε εμείς οι ίδιοι αξιοπρεπή, ώστε να μπορούμε να ανοίξουμε σε έναν άνθρωπο την πόρτα, στον ταχυδρόμο, στον delivery, με καθαρό κούτελο. Όχι για το πώς θα μας δει εκείνος και για το αν θα μας κακολογήσει, αλλά το αν εμείς θα νιώθουμε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο, ακόμα και με τις πιτζάμες μας. Μισοτελειωμένα προϊόντα, κρέμες, ζυμαρικά, ζάχαρες, αλεύρια. Σε καμία περίπτωση δεν προτείνω να τα πετάξουμε αυτά απλώς και μόνο επειδή έχει μείνει λίγο στη συσκευασία. Προτείνω να τα φέρουμε στο προσκήνιο, να τα φέρουμε πολύ κοντά μας, ώστε να έχουμε το νου μας να τα τελειώσουμε πρώτα από τα αντίστοιχα προϊόντα που θα ανοίγαμε χωρίς να έχουμε τελειώσει αυτά. Εγώ φέρνω μπροστά τα μισοτελειωμένα προϊόντα όταν θέλω να εξαναγκάσω κατά μία έννοια τον εαυτό μου. Είναι ένα τρίκ για να τα βλέπω και να ξέρω ότι αυτά πρέπει να ξεφορτωθώ πρώτα, γιατί δεν τα έχω χρησιμοποιήσει πλήρως και καλό είναι να τα χρησιμοποιήσω πλήρως προτού τα διώξω. Πέμπτο πράγμα που μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τώρα μέσα στη δεύτερη καραντίνα είναι φορτιστές, καλώδια, σειρματάκια, οποιοδήποτε εξάρτημα, ακόμα και συσκευές που δεν χρησιμοποιούμε πια. Είναι παλιάς τεχνολογίας. Βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα. Δεν υφίστανται πια παλιά κινητά με τους φορτιστές τους, με τα καλώδια τους, με τους USB adapters ή οτιδήποτε τέτοιο που δεν χρησιμοποιούμε πια, μπορούμε να σκεφτούμε να τα απομακρύνουμε. Έκτο πράγμα. Δώρα και αξεσουάρ και διακοσμητικά που δεν επιλέξαμε ποτέ. Μπορεί να πήγαμε σε μία παρουσίαση, σε ένα σεμινάριο, που να μας δώσαν ένα στυλό το οποίο απ' την άλλη είναι δευτερόστροφο καμήλου, και αυτό εμείς κάθε φορά που το βλέπουμε εδώ μας κάθεται και καθόλου δεν το θέλουμε, αλλά λέμε εντάξει, στυλό είναι, γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε. Ας κάνουμε ένα από τα δύο. Ας το χρησιμοποιήσουμε μέχρι να τελειώσει το μελάνι, γιατί όχι, ή ας το χαρίσουμε κάπου σε κάποιον που μπορεί να το εκτιμήσει περισσότερο από εμάς. Έβδομο πράγμα. Εξοπλισμός για χόμπι με τα οποία δεν ασχολούμαστε πια. Αν υπάρχει ολόκληρο στούντιο για χειροτεχνίες, για παράδειγμα, και εμείς έχουμε να ασχοληθούμε με τις χειροτεχνίες από το 2002, πιθανότατα να μην ξανασχοληθούμε πια. Αυτό είναι κάτι που θα κρίνει ο καθένας για τον εαυτό του. Εσείς αξιολογείτε πόσο σας ενδιαφέρει ένα χόμπι, τι χρόνο έχετε για να το ξαναπιάσετε ή αν έχετε πλέον αποφυτίσει από αυτή την ασχολία και έχετε προχωρήσει σε εντελώς διαφορετικά ενδιαφέροντα. Μπορεί να μην έχουμε αντικαταστήσει με τίποτα εκείνο το παλιό χόμπι, απλώς τώρα η ζωή μας να έχει λιγότερο χρόνο, διαφορετικές ανάγκες και να μην μας κάνει αίσθηση πια. 8ο πράγμα που μπορούμε να διώξουμε. Βιβλία που δεν μας άρεσαν. Δεν προτείνω φυσικά να τα πετάξουμε. Προτείνω να τα δώσουμε στη δανειστική βιβλιοθήκη της περιοχής μας ή να τα χαρίσουμε σε φίλους και γνωστούς. Πάντως, βιβλία τα οποία διαβάσαμε και όχι απλώς μας άφησαν αδιάφορους, αλλά δεν μας θέριαξαν κιόλας, εκτός αν καλύπτουν κάποια θέση στο ράφι, η οποία ιδάλως θα έχασκε κενή, άρα έχουν διακοσμητική αξία, είναι μέρος του ντεκόρ. Αν δεν υπάγονται λοιπόν σε αυτή την κατηγορία και δεν μας άρεσαν, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαμε να τα ξεκαθαρίσουμε και να αφήσουμε χώρο για καινούργια βιβλία που εν δυνάμει θα μας φανούν πολύ πιο χρήσιμα. Ένα το πράγμα, εξειδικευμένα αντικείμενα και συσκευές που δεν μας βόλεψαν ποτέ,
αλλά δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε. Για παράδειγμα, ένα air fryer που δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ. Κάτι το πάρα πολύ συγκεκριμένο που λόγω της τεχνολογικής του υπεροχής δεν διανοούμαστε να διώξουμε, παρόλα αυτά όμως δεν μας έχει εξυπηρετήσει και ποτέ. Δεν έχουμε την όρεξη να το θέσουμε σε λειτουργία, το βλέπουμε και νιώθουμε έτσι ενοχές ή καμιά φορά, μία φορά το χρόνο, ας πούμε, το χρησιμοποιούμε με το στανιό, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε εξίσου καλή δουλειά και με όλα τα άλλα εξαρτήματα που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα. Οπότε κάτι τέτοιο, αν μας βαραίνει, ίσως θα μπορούσαμε και πάλι να απαλλαγούμε. Παλιά έγγραφα που δεν έχουν πλέον αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Παλιές, πάρα πολύ παλιές παμπάλες του παππού μας, πώς λέμε, φορολογικές δηλώσεις. Παλιά βιβλιαρία τραπέζης, παλιά διπλώματα οδήγησης ή αποδείξεις για λογαριασμούς οι οποίοι δεν ισχύουν πια. Μπορεί κάποτε να είχαμε Nova, τώρα να μην έχουμε Nova. Μάλλον δεν χρειαζόμαστε τις αποδείξεις της Nova. 11. Το συρτάρι ή το ντουλάπι με τα άχρηστα. Κλειδιά, ψηλά, κουμπιά. Χνούδια, φθαρμένα λαστιχάκια, φυλάδια για εστιατόρια τα οποία έχουν κλείσει, διαφημιστικά, κουπόνια, κάρτες νέκταρ ενός σούπερ μάρκετ στο οποίο δεν πάμε πια. Πηγαίναμε στην παλιά μας γειτονιά, αλλά έχουμε μετακομίσει εδώ και 13 χρόνια, αλλά την προηγούμενη κάρτα την έχουμε ήδη. Μπρελόκ που έχει σπάσει το κρυκάκι και δεν πιάνει πια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ό,τι τέτοια ψιλοάχρηστα μικροπράγματα έχουν μαζευτεί, είναι μια ωραία ώρα για καθάριση. Συλλογές που έχουμε κρατήσει από πάρα πολύ παλιά, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, φθύρονται. Για παράδειγμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με χαρτί. Εγώ αυτά για να τα περισσώσω στη μνήμη μου, τα έχω βγάλει φωτογραφία. Είναι μια καλή ιδέα, αν θέλετε, τις πιο αγαπημένες σας συλλογές που ο χρόνος δεν λυπάται και περνάει από πάνω τους και τα κάνει να κυτρινίζουν, να τρώγονται στις άκρες. Μπορεί να είναι CD που έχουν γρατσουνιστεί, κόμικ που έχουν σκιστεί, έχουν ξεβάψει από τον ήλιο, παλιά βιντεοπαιχνίδια που δεν υπάρχει πλέον και καμία κονσόλα, καμία συσκευή για να τα παίξουμε πια. Όλα αυτά ίσως είναι η στιγμή να τα αποχωριστούμε. 13ο πράγμα. Αντικείμενα που δεν έχουν πια συναισθηματική αξία. Συνήθως συγκεντρώνουμε ορισμένα πράγματα, λέμε αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα, δεν θα το πετάξω ποτέ και όλα αυτά. Και τελικά μαζεύονται ένα σωρό τέτοια και κάποια στιγμή ανοίγουμε το κουτί αυτό με τις αναμνήσεις. Και κάποιες δεν μας λένε τίποτα. Αγωνιζόμαστε να θυμηθούμε τι εισιτήριο είναι αυτό, πού ήμασταν εκείνη τη μέρα, γιατί το κρατήσαμε, τι συμβαίνει. Αυτά ίσως ήρθε η ώρα να υποστούν μία καθάριση. Όσον αφορά τον διαδικτυακό κόσμο, εγγραφές στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού, ή άνθρωποι, λογαριασμοί ή μάρκες στο Instagram που δεν μας προσφέρουν τίποτα και την εκαθάριση αυτή τη θεωρώ πολύ χρήσιμη ανατακτά διαστήματα, πόσο μάλλον σε περιόδους που είμαστε τόσο περιορισμένοι, που ενστικτοδός περνάμε πολύ περισσότερη ώρα πάνω από τις συσκευές μας, δεν θέλουμε ντε και καλά να μπαίνουμε σε διαδικασία άγωνης σύγκρισης με τον οποιονδήποτε, θέλουμε να παραμείνουμε zen και αν είναι να είμαστε σε ένα μηχάνημα όλη μέρα, ο χρόνος αυτός σας είναι, αν όχι επικοδομητικός, τουλάχιστον ευχάριστος πραγματικά και σαν αντιστοιχεί στα τωρινά μας γούστα. 15ο πράγμα. Manual και εγγυήσεις για συσκευές που πλέον τα έχουν φάει τα ψωμιά τους, ίσως δεν έχουμε κάνει τις ίδιες τις συσκευές πια, αλλά έχουμε ακόμα τα manual. Αυτό ανήκει στο paper clutter που λέμε, δηλαδή είναι η χαρτούρα που συνήθως όλοι αφήνουμε τελευταία και δεν θέλουμε με τίποτα, με κανέναν τρόπο να ξεκαθαρίσουμε, απλώς και μόνο γιατί είναι τόσο βαρετό. Ίσως ήρθε η ώρα να το ξεκαθαρίσουμε. 16. Παλιές σημειώσεις για θέματα με τα οποία δεν ασχολούμαστε πια. Μπορεί κάποτε να είχαμε ξεκινήσει να συγκεντρώναμε συνταγές ή οδηγίες κοπτικής γραπτικής. Μπορεί όλα αυτά να είναι χειρόγραφα και πολύ δυσνόητα. Μπορεί να μην διαβάζεται ο γραφικός χαρακτήρας του ανθρώπου που μας τα έγραψε και εμείς να ορκιζόμαστε ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας θα τα μεταφέρουμε όλα αυτά σε ψηφιακό αρχείο και απλώς δεν καθόμαστε ποτέ να το κάνουμε. Εάν θεωρούμε ότι όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα καινούργιο ενδιαφέρον και μια νέα σχολεία, καλό θα ήταν να πραγματοποιήσουμε αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Εάν γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας ότι δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με αυτά, ίσως είναι ώρα να πάρουν το δρόμο τους. 17ο πράγμα το οποίο χρειάζεται τακτική εκαθάριση κατά τη γνώμη μου είναι οι διπλές και τριπλές και τετραπλές φωτογραφίες στο κινητό, οι πάρα πολύ παλιές επαφές στο κινητό. Μπορεί να έχουμε τον ίδιο αριθμό εδώ και 15 χρόνια και το Σοφία Πάρνηθα να μην σημαίνει πλέον τίποτα για μας, να μην μπορούμε καν να θυμηθούμε ποια είναι αυτή η κοπέλα. Και το ίδιο ισχύει, γιατί όχι, και σε φωτογραφίες σε φυσική μορφή. Είναι κάποιες που βγάζαμε παλιά με φιλμ που πώς να το κάνουμε, ξέρω, δώσαμε τα μαλλιοκέφαλά μας για να τις εμφανίσουμε, αλλά δεν είναι καλές. Είναι θαμπές. Είναι μέσα άνθρωποι που δεν θέλουμε να βλέπουμε πια. Και εκεί χωράει μία μικρή εκαθάριση και γιατί όχι μία πάρα πολύ ωραία οργάνωση σε άλμπουμ. Να μην είναι σε ένα φάκελο και τις ξεχνάμε και δεν τις βλέπουμε ποτέ, να μπορούμε να ανατρέξουμε, να τις δείξουμε, αν χρειαστεί, να τις απολαύσουμε όπως τους πρέπει. 18ο πράγμα, αυτό ισχύει αν έχετε παιδιά κυρίως,
ρούχα και τετράδια και παιχνίδια και αντικείμενα που δεν τους κάνουν και δεν τους ενδιαφέρουν πια. Όχι μόνο δηλαδή έχει περάσει η ηλικία που χρησιμοποιούσαν αυτά τα πράγματα, αλλά επίσης δεν έχουν μικρότερα αδέρφια ξαδέρφια στα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν. Προφανώς αναγνωρίζω ότι αν το παιδί καταλαβαίνει, δεν γίνεται να το πετάξουμε εμείς τα παιχνίδια του και να του μείνει τραύμα μετά, και δεν υπενήσω με αυτό. Απλώς ότι πια είναι άχρηστο και γι' αυτό και για εσάς, ίσως μπορούμε να το δώσουμε. 19. Μία πονεμένη ιστορία. Φυτά που δεν αναστένονται. Έχουν πεθάνει, δοκιμάσαμε τα πάντα. Πότισμα, μη πότισμα. Ράντισμα. Λίπασμα. Λίπασμα ακριβό, από τα βάθη της Αφρικής. Τραγούδι, τους είπαμε. Τους διαβάσαμε ποιητικές συλλογές. Τα φυτά δεν παίρνουν χαμπάρι. Κάποια τέτοια λοιπόν, αφημένα, παρατημένα, ξεχασμένα από τη ζωή, σε τεράστιες γλάστρες, τις οποίες πρέπει όμως να καθαρίζουμε κάθε φορά που κάνουμε το μπαλκόνι ή και τον εσωτερικό μας χώρο, ίσως ήρθε η ώρα να τα εγκαταλείψουμε. Και 20ο πράγμα που θα μπορούσαμε να αφήσουμε πίσω είναι μια συνήθεια την οποία εμείς οι ίδιοι θεωρούμε ανθυγιεινή. Τώρα είναι μια καλή στιγμή, όπως και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, για να πάρουμε ίσως απόφαση να κόψουμε το κάπνισμα, να περνάμε λιγότερες ώρες μπροστά στην τηλεόραση, να ελαττώσουμε την πάρα πολύ ζάχαρη ή τα τηγανιτά. Λέω τώρα εγώ διάφορα παραδείγματα. Μπορεί ο καθένας να έχει στο νου του μια συγκεκριμένη συνήθεια την οποία έχει, δεν του αρέσει, αλλά συνήθως με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας δεν βρίσκει το κουράγιο να αφιερωθεί στην καταπολέμηση της συνήθειας αυτής. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο αναγνωρίζετε για τον εαυτό σας ή θεωρείτε ότι μπορείτε να βελτιώσετε, για παράδειγμα, για μένα αυτό θα ήταν το πόσο ασχολούμαι με τις συσκευές μου και το πόσο εθισμένη είμαι εν τέλει στο ίντερνετ και στην ενασχόληση με τα social media. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δουλέψω και το οποίο θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Εάν λοιπόν αναγνωρίζετε κάτι ανάλογο και για σας, ίσως όλοι μαζί έχουμε τώρα ξανά, δεύτερη φορά, την ευκαιρία να κάνουμε μία τέτοια διαφορά στη ζωή μας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ναι, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Ό,τι ρωτήσεις, σκέψεις, σχόλια, απορίες και τέτοια έχετε, μου τα αφήνετε από κάτω. Βρείτε με και στο Instagram, θα έχω το όνομά μου στην οθόνη και στο κουτί της περιγραφής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!